Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην τιμή που μου γίνεται. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μυραβέλου και γενικά όλα τα μέλη ένα-ένα ξεχωριστά από τα βάθη της καρδιάς μου, διότι εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα την Μικρασία. Όμως η γυναίκα μου είχε γονείς που καταγόταν και είχα γεννηθεί στην Μικρασία και συλλογικά και εγώ πρέπει να θεωρούμε μέλος της οικογένειας των όλων των εργαζομένων. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμότατα τον Σύλλογο, διότι μου έκανε αυτή την πρόταση, την οποία πρόταση εγώ βασικά περίμενα από αλλού, δηλαδή λίγο λιγότερο από το ελληνικό λαό. Και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά των μικρασιατών γενικά είναι πλημμυρισμένη από αγάπη, είναι πλημμυρισμένη από αλληλεγγύη για τους συνανθρώπους. Έτσι ερμηνεύω πώς απευθύνθησαν σε μένα να παρουσιάσουν το βιβλίο με τον τρόπο που το παρουσιάσαν απόψε. Τους ευχαριστώ για τον χρόνο που διέθεσαν, για τον κόπο που έκαναν και έκαναν αυτή την παρουσίαση απόψε. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη Μιράντα. Με τη Μιράντα, εκτός από συνάδελφοι που είμαστε σαν ξεραγή, όπως είπε η ίδια, έχουμε παλιά γνωριμία. Την γνώρισα πρωτού να έρθω στον Άγιο Νικόλαο, όταν είχαν έρθει στην αρχαία Ολυμπία με τη σχολή ξαναγών. Εγώ είδα στο αυτοκίνητα σχολή ξαναγών του ΕΟΤ και έτρεξα διότι είχα αποκτήσει εγώ πρόσφατα και εκεί οι καθηγητές οι οποίοι ήταν ακόμα οι ίδιοι γνωστοί μου γνώρισαν τη Μιράντα, η οποία Μιράντα άρχισε να τραγουδάει. Μόλις γνωριστεί και μετά από λίγο άρχισε να τραγουδάει και εγώ άρχισα να κλαίω από τη συγκίνηση και από τα ωραία τραγούδια που είπε. Όταν ήρθα στον Άγιο Νικόλαο, είχα την τύχη να γνωρίσω τον πατέρα της, τον αείμνηστο Γενίκο Σπίδα, με τον οποίο γίναμε στενοί φίλοι και παραμείναμε μέχρι το τέλος. Και από τη φιλία αυτή, μόνο καλά για μένα προέκυψαν. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά άξιος και τον αγάπησε και με αγάπησε. Τώρα, θα περιμένετε να σας πω και εγώ για το βιβλίο. Ήδη σχεδόν όλα τα είπαν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας πω λίγα πραγματάκια. Πιο μπροστά όμως θέλω να ευχαριστήσω. Βλέπω την Βαγγελιό, την Κεκελέκη εδώ απόψε. Και της χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι η Βαγγελιό Κεκελέκη ανέλαβε να διορθώσει τα χειρόγραφα και αργότερα τα δακτυλογραφημένα να διορθώσει τα ορθογραφικά λάθη και φράσεις για να δημιουργηθεί το κείμενο όπως το βλέπετε σήμερα. Της χρωστάω λοιπόν μια μεγάλη ευχαρίστηση, μια μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη Βαγγελιό την Καροφυλάκη, η οποία εδακτυλογράφησε και σκανάρισε τις φωτογραφίες και σχεδόν ετοίμασε το βιβλίο για να εκδοθεί. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ για να παραστείτε στην τιμή που μου γίνεται. Τώρα για το βιβλίο. Πρέπει να σας πω ότι στα κακοτράκαλα μονοπάτια περπάτησα εγώ, σαν μικρός. Περπάτησαν χιλιάδες κριτικόπουλα. Δεν ήμουν μόνος μου. Όμως στο δικό μου το βιβλίο εδώ, στον δρόμο της δικιάς μου ζωής, υπάρχουν μερικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες ανακαλύπτει ο αναγνώστης του βιβλίου ευθύς εξ αρχής. Έζησα καταστάσεις οι οποίες είχαν μέσα καταστάσεις οι οποίες έκρυβαν εκτός από τον πόνο, το σωματικό, το ψυχικό, έκρυβαν μία ηρωνία, έκρυβαν μία καταφρόνηση, έκρυβαν μεγάλη αδικία. Τέτοιες καταστάσεις είχα ζήσει πολλές, και μικρός και μεγάλος αργότερα. Όλα αυτά τα κατέγραφα στο μυαλό μου. Σημειώσεις και φωτογραφίες άρχισα να κρατάω
μετά το 60, μετά το 60 που βγήκα από τη σχολή, είπε μόνο τα πόλα. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτές τις καταστάσεις και δεν κοιμόμουν τα βράδια. Πολλές φορές έκλαιγα, ξεκίνησα τη νύχτα και έκλαιγα. Προηγουμένως που διαβάζανε περιστατικά που έζησα σαν παιδί, ακόμα και τώρα συγκλονίζομαι και κλαίω. Αν απεμπέσα μου μία φλόγα, ένας πόνος σαν τη φλόγα που και το ηφαίστειο. Και πολλές φορές σκεφτόμουν να εκδικηθώ από τους ανθρώπους και πώς. Ήθελα λοιπόν να καταγράψω αυτά τα γεγονότα όλα. Όχι για να εκδώσω βιβλίο, δεν είχα ονειρευτεί ποτέ ότι θα φτάσω στο σημείο που έφτασε το βιβλίο. Ήθελα να τα καταγράψω περισσότερο για να τα βρουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Ήθελα κάποια στιγμή τα εγγόνια μου να μάθουν πώς έζησε ο παππούς τους. Όχι για να με λυπηθούν, αλλά να συνηθίσουν στην σκηραγωγία, να συνηθίσουν στην πολιτική ζωή, να μην έχουν μονάχα απαιτήσεις. Τελικά, αυτοί οι άνθρωποι που με στενοχώρησαν, αυτοί οι άνθρωποι που με πόνεσαν, κατά βάθος μου έκαναν καλό. Γιατί με το να μου κάνουν αυτά τα μαρτύρια, εδυνάμωναν το χαρακτήρα μου. Δηλαδή, έμαθα να αντέχω στις χειραγωγίες, έμαθα να αντέχω στις σκληρές δουλειές. Και όταν βρέθηκα στις πραγματικές δυσκολίες, είχα τη δυνατότητα να ανταπεξέρχομαι ευκολότερα. Έτσι με αυτόν τον ρυθμό, ευγνωμονώ τους γονείς μου, διότι από τους γονείς μου και από τα αδέρφια μου, ιδιαίτερα από τον μεγάλο μου αδερφό τον Ηρακλή, είχα μάθει πώς εργάζονται. Είχα μάθει ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος όταν κάνει μια δουλειά να βλέπει τον εργοδότη και να κάνει τη δουλειά. Αλλά εφόσον πληρώνεται, εφόσον έχει αναλάβει τη δουλειά, να την ολοκληρώνει, να την κάνει τέλεια. Έτσι εργάστηκα σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Δεν ήταν ανάγκη δηλαδή ο εργοδότης μου να στέσει στο κεφάλι μου για να δουλεύω εγώ. Εγώ δούλευα σαν να δούλευα στη δικιά μου εργασία, σε οποιαδήποτε εργασία και να δούλευα. Η σωτηρία μπορώ να πω ότι ήρθε όταν πήγα στη χωροφυλακή. Δηλαδή, μερικές καταστάσεις που έζησα σαν παιδί μέχρι τα 20 χρόνια ήταν τόσο δύσκολες που πραγματικά θα μπορούσαν να μου έχουν αφαιρέσει τη ζωή. Το βιβλίο μου σκεφτόμουν να το ονομάσω «Πώς επιβίωσα». Αλλά στην πορεία που το γράφαμε, η Βαγγελιό Μικαροπηλάκη σε μια αποστροφή του βιβλίου μου λέει: «Να μου λέει τον τίτλο που θα βάλεις». Είπε: «Το βρήκαμε δηλαδή μέσα στο βιβλίο γραμμένο τη ζωή μου, ο δρόμος και το καθιερώσαμε». Τώρα, στην χωροφυλακή, εγώ πάντα αγαπούσα, όπως είπα, τη δουλειά μου, αγαπούσα την εργασία που έχω και προσπαθούσα να μην δίνω αφορμές. Όμως είχα την καταφρόνηση, δηλαδή έβλεπα ότι ο κόσμος έβλεπε την αδυναμία μου που δεν ήξερα γράμματα και δεν με έβλεπαν με καλό μάτι, άλλο ζεμούσε, άλλο με κορόιδευε. Και εκεί έγινε και αυτό το αστείο που είναι η Μιράντα προηγουμένω στην Αρεόπολη Λακωνία. Με κορόιδευαν οι συνάδελφοι τη υποδιοίκηση ότι θα είχαν πρότεινα να δώσω εξετάσει στη σχολή με τον Αναργόν τη στιγμή που εγώ δεν ήξερα να γράψω το όνομά μου. Το Πελοπίδα μπορούσε να το γράψει στο ποιμή ομικροϊότα, με ψιλοϊότα, όλα τα ίδια μένα ήταν τα ίδια. Λοιπόν, με τον τρόπο του όμω με έπεισαν ότι λένε την αλήθεια και άρχισα να διαβάζω. Από εκεί και έπειτα άλλαξε η ζωή, ξύπνησε μέσα μου μία δύναμη την οποία δεν ήξερα ότι είχα μέσα μου. Άρχισα να διαβάζω ό,τι έβλεπα, ό,τι έπεφτε στα χέρια μου. Ξενυχτούσα και για να ανταποκριθώ στις εξετάσεις που τάγα με είχαν προτείνει, αντέγραψα ολόκληρους τόπους, βιβλία, έμαθα όλα τα κείμενα της ιστορίας, της γεωγραφίας απ' έξω, έμαθα μαθηματικά. Δεν ήξερα τίποτα, κάμαθα αυτά. Και αν πραγματικά πήγε να δώσω εξετάσεις, σαν παπαγάλος θα περνούσα. Είδε εγκύκλειος, δεν υπήρχε το όνομά μου μέσα. Εγώ δεν θύμωσα, δεν τους κράτησα κακία. Αλλά δεν έχασα και το θάρρος. Συνέχισα να διαβάζω. Όμως η καταγωγή, σαν κριτικός, πολλές φορές που είχες νικήσει, πολλές ταλαιπωρίες.
κάποια στιγμή με διώχνουν από τη, από τη Μάνη και με στέλνουν στη Γιάρο, εκεί που ήταν τους πολιτικούς κρατούμενους. Για 6 μήνες. Επήγα εκεί και πίσω στο αντίπαρξο, θα το διαβάσει στο βιβλίο όσοι πήραν. Βρήκα μια κατάσταση εκεί, ένα διαλυμένο νησί, με κάτι κτίρια μονάχα που έκανε τους καημένους κρατούμενους και σε κάτι μπλόκα που μπαίναμε εμείς και είχε και ένα κοπάδι πρόβατα περίπου 150, τα οποία ήταν έρμεα. Δεν τα κοίταζε κανείς. Και το ένα βίζαινε το άλλο, δηλαδή γεννούσε ένα αρνί, το αρνί αυτό βίζαινε τη μάνα του μέχρι που γινόταν και αυτό μάνα. Εγώ λοιπόν πήγα και είδα μια τέτοια κατάσταση, συγκλονίστηκα. Λέω στον διοικητή, εδώ έχουμε μια περιουσία η οποία χάνεται. Θα κάνουμε κάτι. Μπορούμε να χωρίσουμε τα στήρα από τα έγκαλα. Όλοι ξέρετε τα πιστήρα και έγκαλα. Να βγάζουμε λίγο γάλα, να πίνουμε ένα ποτήρι γάλα ο κάθε άντρας της φουράς. Πώς μου λέει. Λέω, θα μου δώσετε ένα γοροφύλακα να πάρει αυτό στα στήρα να το πάει μακριά και θα αναλάβω εγώ τα έγκαλα. Να τα αρμέγω, να παίρνω το γάλα ή να κάνω πιετηρί. Έτσι έγινε λοιπόν, αλλά ο διοικητής ήταν τόσο καλός που από τις πρώτες μέρες άρχισε να εισπράττει λεφτά για το γάλα. Οπότε δήμωσαν οι προφύλακες και δεν το πίναν το γάλα. Και για να μην το χύνομαι, άρχισα να κάνω τον τυροκό μου. Ήξερα την τέχνη. Να μην τα πολύ λόγω, για να σας κουράσω. Τελείωσε η θητεία μου. Στη Γιάρο, επιστρέφω στη Μάνη. Στο διάστημα όμως αυτό, ο γιατρός πάλι, ο Φραγκεντάκης, εμεσολάβησε και πήρα μετάθεση από τη Μάνη και πήγα στην Χαλκίδα. Εκεί πλέον, από Θεού, βρέθηκε ένας αρχιμανδρίτης, ο πατέρας Χριστοφόρος Καλύβας, ο οποίος μόλις με είδε, πρώτη ματιά, μου λέει, παιδί μου, εσύ κρύβεις μέσα σου δύναμη, δυνάμεις που δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Να πας, μου λέει, στο σχολείο. Πώς να πάω στο σχολείο, αφού δεν ξέρω γράμματα, δεν ξέρω ορθογραφία, δεν ξέρω γραμματική, δεν ξέρω τίποτα. Μου λέει, εγώ θα σε πάω. Θα σου δώσω, μου λέει, ένα παιδί του κατηχητικού σχολείου, άριστο μαθητή, σου κάνει φροντιστήριο, θα πάω στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησα, πήγα στην Κακίδα 2 τάξεις, τις οποίες τελείωσα με άριστα, διότι είχα πει στους καθηγητές, δεν θέλω να με βλέπετε σαν αστυνομικό, σαν μεγάλο. Θα με λογαριάζετε σαν τα μικρά παιδιά. Και τα βράδια θέλω να με φωνάζετε εμένα να λέω την προσευχή, γιατί δεν θέλω να με λογαριάζετε σαν μεγάλο. Τελείωσα λοιπόν τις 2 τάξεις. Οπότε. Από εκεί πήγα στη σχολή πνευματαρχών. Εκεί στη σχολή πνευματαρχών τώρα έγινε κάτι το οποίο πάλι θα διαβάσει το βιβλίο, αλλά. Λοιπόν, έβγαινα από τη σχολή πνευματαρχών, πήγα στην Ήδρα. Και πλέον άρχισε η καριέρα μου στην τουριστική αστυνομία, στην οποία προσέφερα πολλά, αλλά εγνώριζα και την καταξίωση και την αναγνώριση. Και περάσαμε τα υπόλοιπα χρόνια καλά. Λοιπόν, αφήνω τα υπόλοιπα να το διαβάσω στο βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι σε όλους σας καλή υγεία. Πάντως όταν πηγαίνω στην Ολυμπία, που πάω ακόμα και ξαναγώ, του φέρνω ακόμα χαιρετίσματα. Τον εξηγούνται όλοι ακόμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Μιράντα Σπίθα.